κάτι άνετο, όπως 3 μπουφάν, 4 παντελόνια με φόρμα από μέσα, 5 μπλούζες μάλινες κατά προτίμηση, 3 κασκόλ, 2 σκουφιά, καλυματάκια για τα αυτιά, τα παπούτσια σας με τριπλές κάλτσες. Και ελάτε να απολαύσουμε όλοι μαζί το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Άντε πάλι. Το οποίο είναι αφιερωμένο καταρχήν στην Κλειό, η οποία μας έφερε σε επαφή με τις νοστιμίες του κυρίου Σπάρταλη. Ξέρει η Κλειό τι είναι αυτό, για το οποίο συζητάμε. Και επίσης τη φίλη μας τη Μαρίτα την Κόσκεβη, η οποία σημαίνει θα γενέθλιά της, χρόνια σου πολλά Μαριτάκη. Είναι λοιπόν στη μακρινή Συρία, οικογένεια τζιχαντιστών και τζιχαντιστές. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Μια στιγμή. Βομβαρδίζουν νοσοκομεία και σπουδάζουν παιδιά. Μπορείς να πεις κάτι άλλο, ναι. Άντε καλά. Αληθινός διάλογος, όμως είναι πολύ αστείο. Μας κυνηγάνε πόντι, ξανθιές. Όχι τζιχαντιστές. Του είπαμε ότι έχει το βαρύ έργο να μας φτιάξει τη διάθεση και ξεκίνησε. Είναι η Συρία μια οικογένεια τζιχαντιστών. Έλα Παναγία. Είναι και η αντίστοιχη ψυχολογία, καταλαβαίνεις. Θα είναι και ωραία τα μπλουζάκια σε σουή Ράδιο Αρβίλα. Λοιπόν, σας σταμάτα, μην γελάμε τώρα. Κρύο ανέκδοτο. Αληθινός διάλογος, το οποίο τον άκουσα με τα αυτιά μου σε μπαρ. Να κεράσω λίγα φιστίκια. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Κάνω απεργία πίνατς. Πίνατς, απεργία, πίνατς και να τρώει φιστίκια. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Top. The Final Frontier.